Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Μαδούρος, είμαι εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης και σήμερα θα μιλήσουμε για τα κριτήρια επιλογής του σωστού αναπνευστήρα. Στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά είδη αναπνευστήρα, αλλά εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ποια να επιλέξουμε και ποια να απορρίψουμε κατευθείαν. Πάμε να δούμε λοιπόν τις κατηγορίες που υπάρχουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας. Στην πρώτη κατηγορία θα δούμε τους πλαστικούς αναπνευστήρες, οι οποίοι συνήθως έχουν και λαστιχένιο ή από καουτσούκ επιστόμιο. Αυτοί είναι εντελώς άκαμπτοι, είναι πολλές φορές πιο λεπτοί από όσο πρέπει να είναι, είναι της παλιάς γενιάς, θα λέγαμε, τους χρησιμοποιούσαμε 20 χρόνια και πίσω. Τώρα δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, οπότε θα το απορρίψουμε κατευθείαν. Πάμε στην επόμενη επιλογή, η οποία είναι ο αναπνευστήρας με τη βαλβίδα. Αυτοί οι αναπνευστήρες έχουν το σκεπτικό ότι το νερό που μπαίνει και μένει εδώ στην καμπύλη του επιστόμιου, ότι φυσώντας θα βγει από την ανεπίστροφη βαλβίδα. Στην πράξη όμως τι γίνεται? Σχεδόν όλοι από αυτούς αρχίζουν και χαλάνε αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα μετά την εκπνοή που θα διώξει το νερό, η επόμενη εισπνοή θα πάρει κι άλλο μέσα. Συν ότι κάνει θόρυβο και σε δυσκολεύει αρκετά από τη σωστή χαλάρωση. Όπως βλέπετε και αυτός είναι αρκετά άκαμπτος και πάλι από πλαστικό υλικό, οπότε καλύτερα να τον αποφύγουμε. Πάμε να δούμε και τον επόμενο αναπνευστήρα, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Όπως βλέπουμε διαθέτει επιστόμιο από σιλικόνη, το οποίο είναι ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό, όμως το αρνητικό του είναι η ακαμψία του. Γενικά αποφεύγουμε τους σκληρούς και ανελαστικούς αναπνευστήρες. Η ιδανική θέση του αναπνευστήρα είναι όπως θα δείτε τώρα μέσω στη φωτογραφία, δηλαδή περασμένο πίσω από την τρύπα που έχει το λουράκι της μάσκας. Ένας τέτοιου είδου αναπνευστήρας δεν μπορεί να ακολουθήσει την καμπύλη του κεφαλιού. Πάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι ο υπερβολικά μαλακός αναπνευστήρας. Ένας τέτοιος αναπνευστήρας σίγουρα θα ακολουθήσει την καμπύλη του κεφαλιού, αλλά με ένα αρνητικό. Δείτε όταν τον λυγίσω πόσο γρήγορα θα τσακίσει. Αυτό τι σημαίνει? Ένας τσακισμένος αναπνευστήρας δεν περνάει η σωστή ποσότητα του αέρα που χρειαζόμαστε, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε στην αναπνοή. Ωραία. Είτε τσακίσει ψηλά, είτε ακόμα χειρότερα, πολύ χαμηλά, είναι αιτία για την απόρριψή του. Και πάμε στην τελευταία μας επιλογή, η οποία και είναι η καλύτερη που υπάρχει, είναι ο μαλακός αναπνευστήρας από σιλικόνη, αλλά που αργεί να τσακίσει. Δηλαδή, κάνω το ίδιο τεστ. Βλέπουμε ότι έφτασε εδώ πέρα η καμπύλη για να αρχίσει να λυγίζει ο αναπνευστήρας. Ένας τέτοιος αναπνευστήρας θα με βολέψει να τον βάλω κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να λυγίσει, και θα ακολουθεί την καμπύλη του κεφαλιού μου και δεν θα τρεμοπαίζει και δεν θα με ενοχλεί καθόλου στο κεφάλι. Ελπίζω να σας βοήθησα για την επιλογή του αναπνευστήρα σας. Καλές αναδύσεις και να είστε ασφαλείς. Γεια σας.